Σε δολοφονία και όχι αυτοκτονία, απέδωσε το μικτόρκο το δικαστήριο Ηρακλείου το θάνατο του 56χρονου Γάλλου τουρίστα τον Ιούλιο του 2019, καταδικάζοντας ομόφωνα σε ισόβια κάθειρξη την 45χρονη γαλλοαλγερινή φίλη του με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Η υπόθεση αυτή όλοι περιμέναμε ότι συνιστά ανατροπή από τα αρχικά στοιχεία, διότι βγήκε το πραγματογνώμονα του κράτους, η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας. Και βεβαίως ότι δεν είχε χρησιμοποιήσει το όπλο του φερόμενου ως εγκλήματος και ότι αυτός που το είχε χρησιμοποιήσει ήταν ο Θανών. Ο άνδρας είχε βρεθεί νεκρός στο δωμάτιο του ξενοδοχείου όπου έκανε διακοπές το ζευγάρι έχοντας δεχτεί πολλαπλά χτυπήματα με ψαλιδάκι. Με τις έρευνες των αρχών να στρέφονται στην 45χρονη η οποία παρέμενε όλο αυτό το διάστημα στη φυλακή χωρίς να σταματήσει να υποστηρίζει την εκδοχή του αυτοτραυματισμού του συντρόφου της. Πήρε το ψαλίδι και μαχαίρωσε τον εαυτό του και εγώ φώναζα «Σταμάτα, σταμάτα». Εγώ πιστεύω ότι δεν ήθελε να αυτοκτονήσει, ήθελε να κάνει κακό στον εαυτό του, αλλά όχι να πεθάνει. Δεν είμαι ένοχη, με κατηγορούν κατά τη γνώμη μου άδικα. Είμαι κλεισμένη στη φυλακή για το τίποτα. Δεν έκανα τίποτα. Προσπάθησε να τον εμποδίσει να τελειώσει την πράξη του. Κάποια στιγμή του έπεσε και ο ίδιος, του έπεσε και το ψαλιδάκι και το... Πήρε μακριά για να μην το πέταξε μακριά. Ο Θανών σε τι κατάσταση βρισκόταν? Διαπιστώθηκε ότι είχε πάρει διπλάσια από τη φαρμακευτική του αγωγή, η οποία είναι φάρμακα που ανήκουν στο χώρο των ναρκωτικών ουσιών. Και παράλληλα είχε πια αλκοόλ. Όπως κατέθεσε ο μάρτυρας με τις ειδικές γνώσεις, αυτό μπορεί να δημιουργεί, αυτή η συνέργεια δημιουργεί κάποιο είδους δελήριο. Στη διάρκεια της ακροματικής διαδικασίας, η υπεράσπιση παρουσίασε στοιχεία μέσω ψυχιάτρου, ιατροδικαστή και γενετιστή προκειμένου να αποδειχθεί η αθωότητά της, ενώ είχε προηγηθεί η απρόσμενη παρέτηση των συγγενών του Θανόντος από την υποστήριξη της κατηγορίας. Η εισαγγελέα, ωστόσο, δεν πίστηκε, προτείνοντας την ενοχή της. Σύμφωνα με τη δικηγόρο της, η γυναίκα αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας και έχει επιχειρήσει να δώσει τέλος στη ζωή της. Ο μάρτυρας που κατέθεσε, που την παρακολουθούσε στην κράτησή της, που είχαν ορίσει οι αρχές να την παρακολουθεί, δήλωσε στο δικαστήριο ότι αυτό ήταν λόγω της μεγάλης λύπης για την απώλεια του συντρόφου της, γιατί είχε περάσει αυτό το μεγάλο σοκ. Η γαλλοαλγερινή πήρε ξανά το δρόμο για τη φυλακή των Θηβών, καθώς η έφεση δεν έχει αναστέλουσα δύναμη.